Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην αλλαγή του βάθους χρώματος μιας εικόνας. Στην τρέχουσα διαφάνεια εμφανίζονται 5 εικόνες. Αυτή είναι η αρχική μας. Ενώ στις 4 αυτές εικόνες έχουμε αλλάξει το βάθος χρώματος. Η εικόνα αυτή είναι μία μονόχρωμη εικόνα. Κάθε πίξελ της είναι άσπρο ή μαύρο. Χρησιμοποιεί δηλαδή ένα bit πληροφοριών. Η εικόνα αυτή χρησιμοποιεί 4 bit πληροφοριών. Κάθε πίξελ λαμβάνει ένα από τα 16 διαθέσιμα χρώματα. Η εικόνα αυτή χρησιμοποιεί 8 bit πληροφοριών. Κάθε πίξελ λαμβάνει ένα από τα 256 χρώματα. Η εικόνα αυτή χρησιμοποιεί 24 bit πληροφοριών. Κάθε πίξελ λαμβάνει ένα από τα 16,7 εκατομμύρια χρώματα. Στη συνέχεια θα δείξουμε πώς αλλάζουμε το βάθος χρώματος της εικόνας σκύλος.jpg χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της ζωγραφικής. Για να ανοίξουμε την εικόνα με το πρόγραμμα ζωγραφικής, κάνουμε δεξί κλικ στην εικόνα, ανοίγμα με και επιλέγουμε ζωγραφική. Από το μενού αρχείο επιλέγουμε την εντολή αποθήκευση ως. Εδώ επιλέγουμε σε ποιον φάκελο θα αποθηκεύσουμε την εικόνα μας, ενώ εδώ εισάγουμε το όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί. Πατώντας το βέλος στο πεδίο αποθήκευση ως, εμφανίζεται αυτή η αναπτυσσόμενη λίστα με όλους τους τύπους των αρχείων. Εμφανίζονται 4 επιλογές βάθους χρώματος. Μονόχρωμη, εικόνα 16 χρωμάτων, 256 χρωμάτων και εικόνα 24 bit. Επιλέγουμε παραδείγματος χάρη bitmap 16 χρωμάτων και πατάμε το κουμπί αποθήκευση. Εμφανίζεται το μήνυμα αυτό, το οποίο μας πληροφορεί για πιθανή απώλεια πληροφοριών χρωμάτων. Επιλέγουμε ναι, διαφορετικά η εικόνα δεν θα αποθηκευτεί. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα στο οποίο θα αλλάξουμε τη μορφή μιας εικόνας δίχως να χρειαστεί να την αποθηκεύσουμε. Στη δεύτερη διαφάνεια εμφανίζονται 5 εικόνες. Αυτή είναι η αρχική μας εικόνα. Η μορφή αυτής της εικόνας έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρη και αυτή σε διαβάθμιση του γκρι. Στη συνέχεια θα αλλάξουμε τη μορφή αυτής της εικόνας σε ασπρόμαυρη. Κάνουμε δεξί κλικ στην εικόνα, επιλέγουμε μορφοποίηση εικόνας. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα εικόνα. Στο πεδίο χρώμα επιλέγουμε ασπρόμαυρο και πατάμε το κουμπί OK. Η μορφή της εικόνας άλλαξε σε ασπρόμαυρη. Θα αλλάξουμε τώρα την εικόνα αυτή σε μορφή αποχρώσεων του γκρι. Κάνουμε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέγουμε μορφοποίηση εικόνας. Στην καρτέλα εικόνα, στο πεδίο χρώμα, επιλέγουμε αποχρώσεις του γκρι και πατάμε το κουμπί OK. Κάθε πίξελ αυτής της εικόνας λαμβάνει μία από τις 256 αποχρώσεις του γκρι.